ένα πνεύμα έτσι, συνεργασίας και πολλής δουλειάς που έγινε, όλη η δουλειά που έγινε στην Επιτροπή Οικονομικών και θα συμφωνήσω με τον κύριο Βότση και θα ευχαριστήσω και εγώ εκ μέρους του δικού μου κόμματος για όλη τη δουλειά που έκανε και η Γραμματεία αλλά και όλοι οι συνάδελφοι στην Επιτροπή αλλά και όλοι οι βουλευτές στο Βουλή των Αντιπροσώπων. Θεωρώ ότι δεν υπήρξε καμία κοιλίδα στη ψήφιση του φετινού προϋπολογισμού. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και εμείς για κάθε φορά που φέρνει μια σειρά τροποποιήσεις και τροπολογίες του ΑΚΕ λόγω των πάγιων ιδεολογικών του ανκυλώσεων και δεν μας βλέπετε να μειώνουμε με τέτοιον τρόπο την ωραία και όμορφη συζήτηση που έγινε μέσα στα πλαίσια του πολιτικού. Ότι προστατεύεται την εργοδοσία και το κεφάλαιο. Αυτό και στο θέμα της ουσίας. Το ΑΚΕΛ αντιπροσωπεύει μια διαφορετική φιλοσοφία, όπως λέει. Και έχει και κάθε δικαίωμα να το κάνει το ΑΚΕΛ, όπως έχουμε και εμείς κάθε δικαίωμα να ασκούμε και τη δική μας κριτική. Τονίζω ότι η ψήφιση χθες διεξάχθηκε σε ένα κλίμα πολιτικού πολιτισμού. Βεβαίως υπάρχουν και διαφωνίες, είναι θεμητές. Κατά τη δική μας άποψη, σε κάποια θέματα υπήρξε έτσι μια μηδενιστική προσέγγιση, την οποία εμείς δεν υιοθετούμε. Θεωρούμε ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά μέσα στην συνεργασία όλων και έχουμε ακόμη περισσότερα να κάνουμε, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταρρυθμίσεων. Όσον αφορά την ουσία του θέματος, θα επαναλάβουμε ότι δεν είμαστε εναντίον ως θέμα αρχής. Πιστεύουμε ότι και σωστά πιστεύω ότι το χειριζόμαστε έτσι, όταν υπάρχουν κάποιες διαφωνίες όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας, για να βεβαιωθούμε ότι θα γίνει πρακτικά και αποτελεσματικά σωστή λειτουργία αυτής της ενιαίας αρχής επιθεώρησης. Είμαστε βεβαίως κατά της παραγωγής. Πόσες φορές να το διασφαλίσουμε δεν τώρα. Θεωρούμε ότι πρέπει να ψηφίζουμε κονδύλια για τα οποία ακόμα δεν υπάρχει νομοθεσία. Είναι ναι. Θέμα πόσα χρόνια θα χρειαστείτε για να μελετήσετε τη λειτουργία αυτή της υπηρεσίας? Είμαι σίγουρη ότι μέσα από πνεύμα συνεργασίας με όλες τις πολιτικές δυνάμεις θα βρούμε και σε αυτόν το θέμα, όπως έχουμε πει, και σε άλλα θέματα. Για να κολλησιεργείτε, λέει από εδώ. Δεν υιοθετώ αυτή τη θέση. Βεβαίως, η κυρία Μαύρου μπορεί να κάνει τη δική της αντιπολίτευση. Όχι, είναι γεγονότα εκεί, τα έχουμε πει. Όλα τούτα είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Ναι. Κατατέθηκε κυβερνητικό νομοσχέδιο, όχι δικό μας. Άρα τα περί αγκυλώσεων αφήστε τα στην πάντα. Ναι. Κυβερνητικό νομοσχέδιο. Που έχετε υπήρχε σύγκληση, συνένεση των κοινωνικών εταίρων. Χρηματοδοτείται, δεν παίρνει καν θέμα κόστους. Ναι. Χρηματοδοτείται αυτή η ενιαία υπηρεσία. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της αδήλωτης και παράνομης εργοδότησης που θα ελέγχει. Θα ελέγχει, σας είπα και πριν, την άδεια μητρότητας, την άδεια πατρότητας, την προστασία των μισθών, εργασιακών δικαιωμάτων, 28 νομοθεσίες. Και αυτή την νομοθεσία ειδικά χρειάστηκε πάνω από 3 χρόνια να την μελετήσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το Δημοκρατικό Κόμμα. 3 χρόνια την κρατούσα στην Επιτροπή Εργασίας και έφτασα στην Ολομέλεια και αναβάλλετε μια φορά, αναβάλλετε 2 φορές για να φτάσουμε ψες να κόψουμε και τα κονδύλια για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα λειτουργήσει. Μάλιστα. Πόσα χρόνια, αν άλλες μεταρρυθμίσεις μπορούμε να τις αποφασίζουμε έτσι με μεγάλη ευκολία, μια μεταρρύθμιση, μια υπηρεσία που θα προστατεύει σε κάποιο βαθμό τους εργαζόμενους. Πόσα χρόνια χρειαζόμαστε για να την μελετήσουμε? Ναι. Κύριε Σοκράτης, επειδή μου πήρε το λόγο η κυρία Μαύρου, αν μπορώ να ολοκληρώσω σε αυτό που έλεγα έτσι με όλη την ευγένεια. Απλά είναι έντονη η κυρία Μαύρου πάνω στο θέμα. Είναι έντονη, προφανώς είναι έντονη, αλλά εγώ θα τονίσω ξανά, χωρίς να είμαι καθόλου έντονη, ότι στο θέμα ουσίας συμφωνούμε. Πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε ως πρακτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους για να λύσουμε το θέμα και θα τους βρούμε, κυρία Μαύρου, θα τους βρούμε. Δεν θεωρούμε ότι θα έπρεπε να ψηφίσουμε, να έχουμε ένα κονδύλι για κάτι που δεν έχουμε νομοσχέδιο ακόμη. Δεν διαφωνούμε επί θέματος αρχής. Θεωρούμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και η υπηρεσία που κάνει τη δουλειά της όσον αφορά αυτό το θέμα. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε στο κράτος επιπρόσθετα προβλήματα υπερεξουσιών. Το κράτος έφερε το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση. Κυρία Μαύρου,
το αντιλαμβάνομαι αυτό και λέμε ότι έχουμε και εμείς κάθε δικαίωμα εκεί που διαφωνούμε να λέμε να τη διαφωνία πείτε, μας. Αυτό να πείτε, ότι διαφωνείτε. Εκεί που διαφωνούμε. Με την ουσία είναι που διαφωνείτε. Στα θέματα πρακτικής εφαρμογής και όχι πάντως είναι υγιές το κυβερνών κόμμα να διαφωνεί με την κυβέρνηση. Και θέλουμε να βελτιώσουμε όπως έχω επαναλάβει ξανά και ξανά τον τρόπο λειτουργίας και να είστε βέβαιοι ότι και αυτό θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα. Κύριε Βότση, επειδή έχουμε και τον κύριο Βότση με θυμάμαι.